θέλουμε να πούμε ότι με αίσθημα ευθύνης έχουμε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή, από την αρχή της δύσκολης αυτής κατάστασης για το λαό που βιώνουμε με τον κορονοϊό, απαιτώντας το όνομα αυτής της πανδημίας να μην γίνουν χαλκομανία τα εργατικά δικαιώματα κάτω από τους νομοθετικούς οδοστρωτήρες της κυβέρνησης και της ασυδοσίας της εργοδοσίας. Μαζί με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, επιλέξαμε σήμερα το χώρο αυτό για να δώσουμε τη συνέντευξη τύπου, γιατί θεωρούμε ότι εδώ δίνεται μια μεγάλη μάχη, άνηση μάχη, από όλους τους συναδέλφους υγειονομικούς σε δύο μέτωπα. Στην υπεράσπιση της ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και στην υποστελέχωση και τις μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Το ξέρουμε ότι υπάρχει φόβος στον κόσμο και είναι λογικό. Υπάρχει φόβος και σε εμάς και στις οικογένειές μας, μην τυχόν και πάθουμε κάτι, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας είναι διαλυμένο. Τα μέτρα παίρνονται ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας. Το ακούσαμε να το λένε και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του Υπουργείου άλλωστε. Εμείς φυσικά, ως εργατικό κέντρο, λέμε ότι όλα τα μέτρα που υποδεικνύει η επιστημονική κοινότητα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Δεν μπορούμε όμως, αγαπητοί φίλοι, να μένουμε σιωπηλοί. Δεν μπορούμε για χάρη της πανδημίας να παραδώσουμε μαχητή όποιο εργατικό δικαίωμα έχει απομείνει. Άλλωστε, μπροστά στα κέρδη του, το κεφάλαιο δεν υπολογίζει τίποτα. Ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε ευπαθείς ομάδες, ούτε κινδύνους μετάδοσης. Μένουμε σπίτι, λέμε, αλλά πάμε για δουλειά, πάμε στα σούπερ μάρκετ, οι κούριερ έχουν εξαπλασιάσει τη δουλειά τους, πάμε στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, στα κατασκευαστικά έργα, κατά δεκάδες, στιβαγμένοι μέσα σε χώρους, συγκεκριμένους χώρους, χωρίς κανένα ή ελλειπέστατα μέτρα προστασίας. Όπου λήφθησαν μέτρα, αγαπητοί φίλοι, έγινε μετά την παρέμβαση και την κατακραυγή σωματείων και εργαζομένων. Έρχονται συνεχώς καταγγελίες και σε πανελλαδικό επίπεδο για συναδέλφους που ενώ είναι σε αναστολή σύμβασης, είτε πάνε για δουλειά παράλληλα, είτε δουλεύουν από το σπίτι, κατ' εντολή της εργοδοσίας, για να μην λείψει κανείς από τη δουλειά, παρότι βρίσκονται σε αναστολή. Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση σε αυτά τα φαινόμενα, που εν μέσω πανδημίας σταμάτησε τους ελέγχους στους χώρους εργασίας. Επέτρεψε στους εργοδότες να διαμορφώνουν κατά το δοκούν, με το διευθυντικό δικαίωμα να υπερισχύει όλων, ωράρια, υπερορίες, ακόμα και μετακινήσεις από πόστο σε πόστο ή από εταιρεία σε εταιρεία του ίδιου ομίλου. Χρειάζεται να ενταθούν τώρα οι έλεγχοι σε όλους τους χώρους δουλειάς και να πάρθουν πίσω αυτές οι απαράδεκτες αποφάσεις. Αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά να κάνουμε στους συναδέλφους εποχιακούς στον επιστημισμό τουρισμό, που είναι και η πλειοψηφία των συναδέλφων στα νησιά, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, που βλέπουν ήδη δραματική πτώση του εισοδήματός τους και διαφαίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Τα μέτρα στήριξης που έχουν εξαγγελθεί για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων δεν είναι απλά ανεπαρκή, είναι ανύπαρκτα. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων που δεν δικαιείται καν ταμείο ανεργίας για όλο το 2020. Μπροστά μας είναι η νέα καπιταλιστική κρίση. Μια κρίση η οποία προϊονίζεται καιρό τώρα, αλλά επιταχύνεται λόγω της πανδημίας, η οποία δεν θα λειτουργήσει ως αιτία, αλλά ως καταλύτης για την εκδήλωσή της. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι μέτρα που έφερε η κυβέρνηση για χάρη του κεφαλαίου, για να προετοιμαστεί και να έχει έτοιμο το αντεργατικό πλωστάσιο που χρειάζονται οι όμιλοι για να πάρουν νέα όθηση κερδοφορίας. Θα είναι πολύ σκληρά τα μέτρα που ετοιμάζουν ενάντια στο λαό, αλλά εμείς κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναματώσουμε για τα κέρδη τους ούτε στο ελάχιστο. Έχουμε δει άλλωστε εν μέσω της πανδημίας χώρους, κλάδους του κεφαλαίου, οι οποίοι θησαυρίζουν ακόμα περισσότερο. Μιλάμε, ένας από αυτούς για παράδειγμα είναι οι κλινικάρχες. Διαπραγματεύονταν πόσο θα πάρουν για να παραχωρήσουν τις ΜΕΘ. Και ταυτόχρονα δεν τηρούσαν κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων και των ασθενών. Είδαμε όλοι το σκάνδαλο που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες με τις ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και τους ανθρώπους που νοσηλεύονταν ή εργάζονταν και βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπου δυστυχώς είχαμε και θύματα. Οι έμποροι της υγείας πουλάνε τα τεστ 150 με 300 ευρώ. Ανά τεστ. Γίνεται σκοτωμός. Ποιος θα πουλήσει περισσότερα φάρμακα? Ποιος θα αποκτήσει πρώτος την πατέντα για τα εμβόλια? Καλούμε σήμερα και από εδώ την εργατική τάξη, τα σύμμαχα στρώματα, να προετοιμαστούν από τώρα για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας σε κάθε χώρο δουλειάς, για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να μην πληρώσουμε ξανά. Και φέτος θυμάμαι την εργατική πρωτομαγιά και τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανηρή νεύτη πάλι με τους εκμεταλλευτές μας. Να μην ξεχνάμε
επίσης συνάδελφοι και τη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εισαγωγικά φυσικά η μεγάλη οικογένεια, διότι πρόκειται για μεγάλη λικοσυμμαχία. Ούτε εμπόδισε τη διάλυση των δημοσίων συστημάτων υγείας, ούτε πήρε μέτρα για την προστασία των λαϊκών οικοκυριών και των εργαζομένων. Με τρανό παράδειγμα, το βιομηχανικό βορρά της Ιταλίας, όπου εκεί πέρα, στο όνομα των δισεκατομμυρίων ευρώ κερδών που πάνω στα πτώματα πραγματικά των εργαζομένων συναδέλφων στην Ιταλία, οι βιομήχανοι συνέχισαν να θησαυρίζουν και η κυβέρνηση δέχτηκε να μην πάρει κανένα μέτρο ακριβώς επειδή τους πίεζε ο βιομηχανικός βορράς και τα μεγάλα κεφάλαια εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίες και οι δηλώσεις που έκανε προχθές ο Σόιμπλε, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι εντάξει, είναι υπέρτατο αγαθό η ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν μπορούμε και μπρος στην ανθρώπινη ζωή να τα σταματήσουμε όλα, να σταματήσουμε τις δουλειές μας, την οικονομία, τα κέρδη μας. Έτσι αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί φίλοι, στις ζωές των εργαζομένων, ως ένα κομμάτι της συνολικής τους κερδοφορίας. Για μας δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Για μας η ανθρώπινη ζωή, η ζωή του εργάτη και της οικογένειάς του είναι ατανότατο αγαθό και πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο. Ο αγώνας δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο δικός μας ο δρόμος, ο δρόμος του αγώνα, υποδεικνύεται από την αναγκαιότητα να ζει ο εργαζόμενος κόσμος εν έτη 2020, απολαμβάνοντας όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που η τεχνολογία και η επιστήμη μπορούν να διαθέσουν. Διεκδικούμε να πάρθουν πίσω και να καταργηθούν όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και οι αντεργατικές διατάξεις. Να διαγραφούν όλα τα χρέη των εργατικών οικοκυριών. Να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να υπάρξει απαλλαγή από τις υπέρογγες χρεώσεις στο ρεύμα, στο νερό, στην επικοινωνία. Να σταματήσουν οι διακοπές νερού, ρεύματος, τηλεφώνου. Να ανασταλούν οι πληρωμές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Κατάργηση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας και να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός αν θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία για έναν, δύο, τρεις ή πέντε μήνες παραπάνω. Κατάργηση ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Άμεση κρατική χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας με προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να λειτουργήσει εδώ και τώρα η ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις και να διασφαλιστούν οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, καθώς και όλα τα δικαιώματα στο μισθό, στον χρόνο εργασίας, την άδεια. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τις επόμενες μέρες να προετοιμαστούν για σκληρή πάλι να προετοιμαστούν για σκληρή πάλι με το σύστημα που ρημάζει τις ζωές και την υγεία μας. Ευχαριστούμε.